Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky, όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Συγκεντρώσαμε σήμερα ήδη ατομικής υγιεινής και υγειονομικό υλικό για τους μετανάστες του Κέντρου Κράτησης της Αμυγδαλέζας. Όπως πάντα, η ανταπόκριση των συμπολιτών μας ήταν συγκινητική. Συγκεντρώθηκαν 570 κυβότια με σημαντικό υγειονομικό υλικό και είδη υγιεινής. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι σε αυτά δεν υπολογίζεται ότι υπήρξαν προσφορές μεγάλων εταιριών που φτάνουν σε τόνους προϊόντων. Μάλιστα, ο ακριβής απολογισμός θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Άλλη μια δράση του Sky, η οποία στόχο έχει να προσφέρει στους αδυνάτους και σήμερα σε εκείνους οι οποίοι μας έχουν ακόμα περισσότερο ανάγκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Θα έλεγα ότι το θέμα το μεταναστευτικό και η Αμυγδαλέζα είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει στην ελληνική κοινωνία. Οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην παγκόσμια σκηνή. Οι μετανάστες αναζητούν και αυτοί μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον. Τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν θα έχουν τη συμπαράσταση του Sky και των άλλων φορέων και το επόμενο διάστημα. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο και ήδη γεμίζει το πρώτο φορτηγό με υγειονομικό υλικό και ήδη ατομικής υγιεινής για τους μετανάστες που συγκεντρώνονται στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας. Σε αυτή την προσπάθεια ανταποκρινόμαστε όλοι μαζί, δίνοντας το μικρό μας κομματάκι, μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα για τους μετανάστες που βρίσκονται στο κέντρο της Αμυγδαλέζας. Είναι δείγμα πολιτισμού, νομίζω, αυτό που έγινε σήμερα. Δηλαδή, μια ολόκληρη κοινωνία η οποία ήταν εδώ παρούσα, έφερε όλα αυτά τα είδη ατομικής υγιεινής για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κρατούνται στην Αμυγδαλέζα και οι οποίοι πρόκειται να απελαθούν, αλλά και για το προσωπικό που δουλεύει. Θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά τα θερμότατα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι στάθηκαν και σήμερα παρόντες και στο ύψος των περιστάσεων για αυτό το πολύ φλέγον θέμα. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν ξέρουν τι να κάνουν, κυριολεκτικά τι να κάνουν. Είναι μόνοι και έρμοι σε μια ξένη χώρα, χωρίς πόρους, χωρίς δυνατότητες, χωρίς τα βασικά είδη για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αν η αλληλεγγύη είναι ένα στοιχείο πολιτισμού, σήμερα αποδείξαμε ότι είμαστε ένας πολιτισμένος λαός. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν τεράστια και φέραν ό,τι ακριβώς χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Εκατοντάδες συμπολίτες μας έδωσαν σήμερα το παρόν στη δράση του Sky σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αλλά και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τη συλλογή ειδών ατομικής καθαριότητας και υγειονομικού υλικού για τους μετανάστες του Κέντρου Προαναχωρησιακής Κράτησης στην Αμυγδαλέζα. Νομίζω ότι πέρα πάσης αμφιβολίας έχουμε ανάγκη στήριξης και βοήθειας σε αυτές τις δύσκολες εποχές και καιρούς που ζούμε. Είναι προφανές λοιπόν ότι η βοήθεια του ομίλου Sky μέσα από αυτή την εθελοντική δράση θα στηρίξει και τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους, τους παράνομους μετανάστες που φυλάσσουμε στο κέντρο στην Αμυγδαλέζα για να επαναπροωθούν στις χώρες τους, αλλά και τη δική μας ομάδα των αστυνομικών που είναι εργαζόμενοι στο εν λόγω κέντρο. Η συλλογή των ειδών πραγματοποιήθηκε σε 4 σημεία συνάντησης στην Αττική, στο νέο ψυχικό μπροστά από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, στη Γλυφάδα, στην Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Αγία Παρασκευή, στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και στο Μαρούσι, στην πλατεία του Ισάπ. Με το να μας εμπιστεύεται ο κόσμος, φροντίζουμε και εμείς και προσφέρουμε στους ανθρώπους και στις ομάδες που έχουν την ανάγκη μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στηρίγματα. Αυτή την εποχή ο κόσμος θέλει στηρίγματα και όσοι μπορούμε, είτε ιδιώτες είτε εταιρείες, πρέπει να τα προσφέρουμε. Είναι μεγάλη ανάγκη, είναι απαραίτητο. Σήμερα μαζεύουμε είδη ατομικής υγιεινής για την Αμυγδαλέζα. Για τους ανθρώπους, 1.700 ανθρώπους που είναι κλεισμένοι εκεί και περιμένουν την τύχη τους, αλλά και για τους φύλακές τους, τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Εμείς από την πλευρά μας, ως Sky και ως δημοσιογράφοι, θα συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη απέναντι σε αυτό το αδιανόητο δράμα που ζουν οι μετανάστες. Δεν έχει σημασία νόμιμοι ή παράνομοι, είναι άνθρωποι, δεν έχει σημασία αν είναι γυναίκας, άνδρας, παιδί. Από νωρίς το πρωί, εδώ στη Γλυφάδα, οι τηλεθεατές και οι ακροατές του Sky ανταποκρίθηκαν με το θερμότερο τρόπο στη δράση «Όλοι μαζί μπορούμε για την Αμυγδαλέζα». Προσπαθώντας να διασφαλίσουμε τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής για τους μετανάστες του Κέντρου Κράτησης στην Αμυγδαλέζα, αλλά και του προσωπικού που τους φροντίζει, σήμερα συγκεντρώσαμε σύνολο 570 κούτες κλίνοσκεπασμάτων και ειδών ατομικής υγιεινής.